Στην Κάσο, όπως σε κάθε μικρό και ακριτικό νησί του Αιγαίου, οι ημέρες του Πάσχα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η Αναπαράσταση του Μαρτυρίου και η Ανάσταση του Χριστού προβάλλονται στις καρδιές και τα πρόσωπα των ακριτών σαν το δικό τους προσωπικό μαρτύριο, σαν η δική τους Ανάσταση. Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο ντύνουν τον Εβραίο, όπως χαρακτηριστικά ονομάζουν τον Ιούδα, και στη συνέχεια ο τρόπος με τον οποίο τον γελιοποιούν, οδηγώντας τον στην κρεμάλα και τη φωτιά, είναι εύγλωτος και τονίζει τον έντονο αποτροπιασμό τους για την πράξη του προδότη. Θα έλεγε μάλιστα κανείς πως η τελευταία αυτή πράξη αποτελεί για αυτούς ό,τι και ο απομηχανής Θεός στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Η κύρια απασχόληση ενός σημαντικού αριθμού κασιωτών είναι η κτηνοτροφία και η τυροκομεία. Δεν μπορέσαμε λοιπόν να αντισταθούμε στον πειρασμό και επισκεφτήκαμε ένα ακόμη μητάτο που βρίσκεται στην περιοχή του Άργους, ανάμεσα στους οικισμούς του νησιού και το μοναστήρι του Αη Γιώργη. Το μητάτο των Βοναπάρτιδων, του κυρίου Κώστα, του Γιάννη και της κυρίας Ευδοκίας Βοναπάρτη. Χρειάζεται περίπου μία ώρα, 45 με 60 λεπτά για να γίνει η πήξη. Μετά την πήξη αρχίζουμε τη διαίρεση, το ταράλισμα όπως το λέμε στο νησί. Αυτό το εργαλείο είναι βέβαια, δεν είναι όπως το παλιό που ήταν ξύλινο. Αυτό είναι κάπως πιο σύγχρονο, να το πούμε έτσι. Λέγεται ταράλις. Αυτό το ταράλισμα διαρκεί περίπου στη μισή ώρα με 1/4 με 20 λεπτά κρύο και μετά θερμαίνουμε λίγο το πήγμα που έχουμε μέσα στο καζάνι για να αποβάλει περισσότερα υγρά. Μετά το ταράλισμα θα ξεκινήσουμε το μάζεμα. Θα το σειρώσουμε δηλαδή μέσα από το καζάνι, θα το βάλουμε στα τουπιά, στα τουλουπάνια και κατόπιν στα τουπιά, όπου θα στραγγίσει για 24 ώρες με συχνά γυρίσματα, αλάτισμα περίπου στις 2-3 μέρες και κατόπιν το βάζουμε για ορίμαση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και μετά από τους 2-2,5 μήνες το μεταφέρουμε σε ψυχτικό θάλαμο τον οποίο έχουμε κάτω στο χωριό και το διαθέτουμε στην κατανάλωση, το συντηρούμε μέχρι να πουληθεί στην κατανάλωση. Αυτό εδώ πέρα είναι ο χώρος ορίμασης. Έτσι, ας πούμε, είναι φυσικό στο περιβάλλον, δηλαδή δεν έχει πάει σίγουρα σταθερές θερμοκρασίες ή υγρασίες, οι οποίες θα έπρεπε να είχε, όπως γίνεται στα τυροκομεία τα σύγχρονα. Αλλά αυτά, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι να το πούμε παραδοσιακά. Όπως ορίμαζε το τυρί πριν 100 χρόνια, συνεχίζει να ορίμαζεται και σήμερα. Αυτή η κρούστα είναι η δρύλα που λέμε. Αυτή η δρύλα μπορεί να χτυπηθεί στο θυλάκι, το οποίο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα να το δείξουμε. Είναι ένα δέρμα από ζώο και γίνεται το βούτυρο. Χτυπιέται δηλαδή σε τέτοιο βαθμό ώστε να ξεχωρίσει γάλα από βούτυρο, γιατί στην δρύλα μέσα υπάρχει και γάλα. Μια ποσότητα γάλακτος, η οποία αποβάλλεται με το χτύπημα και γίνεται το βούτυρο, το καούλι, έτσι λέγεται εδώ στο νησί, το οποίο θα ψηθεί στη συνέχεια και θα βγάλουμε το βούτυρο, πρόβιο βούτυρο, που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στην λαϊκή, το χρησιμοποιούμε, και στο ζαχαροπλαστική, στο φαγητό, στο ψωμί, τρώγεται έτσι, μάλιστα λέγεται και η μαντινάδα, λέει, ο βότυρε κασότη, γιατί σαν είσαι με το μέλι. Εκείνος θα σε προσφέρουσε να πει πρώτα σε θέλει. Τώρα φτιάχνουμε τη μυζήθρα. Έχουμε το σύρο που έμεινε από το τυρί. Τώρα αυτό... Το χουμά. Τώρα αυτό είναι το πρόχημα. Το γάλα που θα βάλουμε για να γίνει η μυζήθρα. Ρίξτε. Πρόχημα το λέμε, κασιώτικα θα τα λέμε.
Με αυτά είναι οικολογικά. Έτσι είναι καθαρά, ξέρεις ότι είναι αγνό πράγμα. Μεγάλος πειρασμός αυτά τα τυριά, ιδίως η μυζήθρα, καθώς βγαίνει λευκή και αχνηστή από το μαντροκάζανο. Όσο για την πανάκριβη δρύλα, την απεί κανείς. Μόνο επιφωνήματα μπορεί να αρθρώσει, καθώς απολαμβάνει τη μεστή γεύση της πάνω σε μια φέτα ψωμιού. Αφήσαμε πίσω μας το μητάτο των Βοναπάρτιδων που μοιάζει με αιωτοφολιά σκαρφαλωμένη στα απόκρημνα βράχια. Το εργαστήρι της κυρίας Ευδοκίας Βοναπάρτη βρίσκεται στην περιοχή του Χρουσουλά, στον οικισμό της Αγίας Μαρίνας. Μεγάλη της αγάπη ο αργαλιός. «Κρυφά σχεδόν τον έμαθα», λέει χαρακτηριστικά η ίδια. Και είναι κρίμα που τα νέα κορίτσια στο νησί δεν δείχνουν ανάλογο ενδιαφέρον. «Εγώ πάντως θα τον μάθω στους εγγόνες μου», λέει και συμπληρώνει με παράπονο. Δυστυχώς, η προηγούμενη δημοτική αρχή, παρόλο που υπήρχε το υπόβαθρο, δεν βοήθησε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. «Η νέα δημοτική αρχή τι κάνει», ρωτάμε εμείς. «Αυτό είναι η μαλλί από τα πρόβατά μας». «Α, μάλιστα». «Αυτό το κάνω εγώ. Το κλώδο στο αργάτι, το ξένο πρώτα, μετά το κλώδο στο αργάτι, ξέρεις. Και μετά το φλένω εδώ». «Κατευθείαν, το πρόβατο». Και, «ναι, και το βάζω, το φέρνω εδώ στο...» «Από την παραγωγή στην κατανάλωση». «Ναι». «Είχε κάνει ο δέσποτας εδώ πέρα κάνει σεμινάρια, αλλά οι δασκάλες δεν θέλανε να μπούμε σε αργαλιό για να μην χάλασουν πλέον τα συντόνια. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα τόσο μεγάλη επιθυμία να μάθω τα αργαλιό και φαντάζομαι ότι πήραμε το φαΐ μας εκεί πέρα να φάμε στο σχολείο και μαθαίναμε και με βάλανε πιπεριά μέσα στο φαΐ για να μην μπω στα αργαλιά, γιατί πήγα και κλειώθηκα μέσα για να μάθω. Και μου βάλανε πιπεριά και με κάψανε για να μην ξέραν πολύ στο αργαλιό». «Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ασχολούνται άλλες κοπέλες με τον καθόλου». «Μπορεί να ξεκινήσεις και πάλι, όμως έχεις διάθεση να μάθεις τον κόσμο». «Έχω διάθεση να μάθω στους εγγόνες μου, αλλά είμαι πολύ απασχολημένη με τη μάντρα, με τα όλα τα, ξέρεις, πολλά». Πόσα πράγματα μπορεί κανείς να δει και να θαυμάσει σε ένα κριτικό και ελάχιστα προβεβλημένο νησί του Αιγαίου όπως είναι η Κάσος. Οι κρυφές ομορφιές, τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις, η τέχνη και το ανθρώπινο ταλέντο κάνουν παρέα με το δίκαιο παράπονο και την απογοήτευση για την άνηση μεταχείριση από αυτούς που ξεχνούν και διοικούν αδιαφορώντας. Το ντύσιμο του Ιούδα, Εβραίο τον λένε εδώ στην Κάσο, κρατάει ώρες. Οι γυναίκες του αρβανιτοχωριού μαζεύονται κατά το έθιμο στο σπίτι του Καζάντη και φέρνουν ό,τι διαθέτει κάθε μια. Παλιά ρούχα, κουρέλια, κάλτσες, φόρμες, περούκες, ακόμη και γάντια. Από κοντά και ο Μανώλης να τις πειράζει με τα χωρατά και τα καλαμπούρια του. «Σύρματάκι για να το δένουμε. Ψηλά θέλει. Ψηλό. Ψηλό αυτό. Γι' αυτό σε ρωτάω, να ναι. Να, να, να. Μικρέ!
Όχι, γιατί δεν έτσι έλεγε δίστερα. Πού θα πάει τώρα, φτάνει. Η φόρμα. Φτάνει, ορίστε. Σας λέω ότι είναι μεγάλο. Σύρμα. Ναι. Εγώ το κρατώ. Το φύγε τα σύρμα. Το κρατάς. Πάμε πάνω τα πόδια, δεν έχει πρόβλημα. Θα περάσουν οι σύρμα. Να κάνω τώρα. Α, εδώ είναι εντάξει. Έτσι μέσα πάνω. Να μην σου φύγει με την κάσα. Ναι, όχι, έτσι θα βρούμε. Θα περάσει και τα δύο, ποιο καιρό θα είναι. Δίνουν πρώτα μορφή ανθρώπου στο σύρμα και στη συνέχεια αρχίζουν να τον τίνουν με κουρέλια. Άλλη γυναίκα ράβει, άλλη γεμίζει τη φόρμα με πριονίδι για να καεί ο Ιούδας ευκολότερα, άλλη τον μακιγιάρει και άλλη του φοράει κάλτσες και παπούτσια. Ήβρεστο, έλα, ζε, αυτά τα χέρια τα χέρια. Θα σ' ακούω. Αφού το λέει, δεν Ακόμη και ένα παλιό κουστούμι επιστρατεύεται και μια γραβάτα για να γίνει ο σύγχρονος Ιούδας πιο πιστικός. Το ποκάμισο, το ποκάμισο το ράψω. Τώρα το βιάσετε που θέλετε. Είναι καλά, είναι, μην το πας, πάτε πείτε πολύ. Πατήσουμε πρώτα.